άμεσες παρεμβάσεις με στόχο αφενός την αποκατάσταση της κατεστραμμένης αγροτικής οδοποιίας, αφετέρου τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε περίπτωση νέων πυρκαγιών, αποφάσισαν η Αντιπεριφέρεια Χανίων και η Δήμη Πλατανιά και Αποκορώνου. Στις Βρύσες και τον Κακόπετρο, που δέχτηκαν και το μεγαλύτερο πλήγμα από τις φωτιές, επικεντρώνονται οι προσπάθειες των τεχνικών υπηρεσιών. Σαν Δήμη Αποκόρωνα και Πλατανιά, αλλά και σαν περιφέρεια, έχουμε ετοιμάσει τεχνικά δελτία με το κατεπήγον, μια και γυρίξαμε ήδη πυρόπληκτες περιοχές, για να καθαρίσουμε τα ρέματα, τους ποταμούς των περιοχών αυτών. Αυτό είναι θέμα της περιφέρειας. Οι Δήμοι, ωστόσο, είναι εκείνοι που καλούνται να δώσουν άμεση λύση στο πρόβλημα της οδοποιίας. Άρα πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να γίνει, κάνουν κλαδοκοπές για να ετοιμάσουν περιοχές που δεν καήκαν, αλλά είναι πιθανό να μπουν φωτιές, να παρεύουν και να μπορεί να παρεβαίνει η πυροσβεστική και τα εθελοντικά κλιμάκια σε ενδεχόμενα τέτοιων περιπτώσεων ξανά. Αυτά λοιπόν είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία τα έχουμε ετοιμάσει, τα έχουμε στείλει στην περιφέρεια. Η περιφέρεια τα στέλνει στα Υπουργεία πάνω για χρηματοδότηση. Προκειμένου όλα τα έργα αποκατάστασης να έχουν ολοκληρωθεί πριν από το φθινόπωρο, αποφασίστηκε όλες οι δημοπρατήσεις να γίνουν με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Οι τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας καλούνται να θωρακίσουν τις πυρόπληκτες περιοχές από πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς λόγω της μεγάλης έκτασης των καμένων η απορρόφηση των υδάτων είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και τι έργα θα πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ανάσχεση των βροχοπτώσεων στις πλαγιές τις μεγάλες, ούτως ώστε να μην, αν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις, όλα τα νερά να μην σωρευτούν και να φύγουν όλα τα νερά στα ρέματα, και τα ρέματα οδηγούν συνήθως μέσα σε σεισμούς, να μην έχουμε πνιγμούς πια και καταστροφές σεισμών ολόκληρων. Στις 20 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί μία ακόμα σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για την οριστικοποίηση των επιγουσών ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησής τους. Τις επόμενες ημέρες θα διενεργηθούν αυτοψίες από τη δασική υπηρεσία και παράλληλα θα υποβληθεί έτοιμα χρηματοδότηση σχετικών δράσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.